Γεια χαρά. Να μιλήσουμε λίγο για το ποινικό, διευθυντές ποινικό δικαστήριο που η Παλαιστίνη έγιναν μέρος του και μάλιστα χαίρονται και πάρα πολύ και, διότι έτσι υποτίθεται ότι έγιναν ένα μέρος της διεθνής κοινότητας σε κάποιον από τους διεθνείς οργανισμούς και εδώ που τα λέμε και καλά κάνουν οι άνθρωποι, δεν έχουν καμία κανένα πρόβλημα το να είναι σε μέλη, να είναι μέλη σε διάφορους οργανισμούς. Το ερώτημα είναι ότι ναι μεν όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και καλά για το ηθικό των Παλαιστινίων, όπως παραδείγματος χάρη σε εμάς στην Ελλάδα, τότε ο Τσίπρας πλακώνεται με τους έξω και ξέρω εγώ τι, και για το ηθικό μας εδώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλό. Το θέμα είναι αν θα έχει αποτέλεσμα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την Παλαιστινιακή Αρχή και το θέμα του δικαστηρίου. Το ερώτημα είναι, αν όλες αυτές οι κινήσεις που κάνει εναντίον του Ισραήλ θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα, εκτός από το ότι να υψώσει λίγο το ηθικό των Παλαιστινίων. Εγώ πιστεύω, χωρίς να είμαι ειδικός νομικός, αλλά πιστεύω όχι και για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Ο βασικός μου λόγος είναι ο εξής. Αυτό το δικαστήριο έχει καταρχήν 12 χρόνια που υπάρχει. Στα 12 αυτά χρόνια που υπάρχει έχει κατορθώσει μόνο 2 καταδίκες. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχει ένα τεράστιο, μια λίστα, τεράστια λίστα αναμονής πριν φτάσει σε τυχόν εγκλήματα που έχει κάνει το Ισραήλ. Σημειώστε ότι ακόμα δεν έχει υποβάλει η Παλαιστινιακή Αρχή καμία κανένα κατηγορητήριο εναντίον Ισραηλινών πολιτικών, αξιωματικών ή απλών στρατιωτών για την ώρα. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι αυτοί πιστεύουν ότι οι Παλαιστίνοι θα μπορέσουν να πιέσουν το Ισραήλ και μέσω του δικαστηρίου στο θέμα των οικισμών και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Και εκεί φοβάμαι ότι το μάλλον ή τον δεν θα καταφέρουν. Και να σας εξηγήσω γιατί. Μέχρι τη συνθήκη της Ρώμης που ήταν στο ειδικό δικαστήριο, που έκανε το ίδρυση το ειδικό δικαστήριο, ό,τι αφορούσε τα θέματα οικισμών, έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει άμεση μεταφορά πληθυσμού στην κατεχόμενη περιοχή από τη δύναμη της κατοχής για να θεωρηθεί έγκλημα. Στην Ρώμη προσετέθη με την ενθάρρυνση, μάλλον με την προτροπή, την προτροπή των αραβικών χωρών και η λέξη έμεσα. Όχι μόνο άμεσα, αλλά και έμεση πώς το λένε, μεταφορά πληθυσμού. Δηλαδή ότι αν κάποιος Ισραηλινός θα πάει και θα αποφασίσει να αγοράσει ένα σπίτι στη Δυτική Όχθη, επειδή δεν είναι άμεση μεταφορά, αλλά είναι από τη δική του θέληση, είναι έμεση. Λοιπόν, αυτό μπορεί να θεωρηθεί έγκλημα πολέμου. Βέβαια, το ερώτημα είναι το εξής, ότι το θέμα των οικισμών, παρόλο που η διεθνής κοινότητα τα θεωρεί πρόβλημα για την ειρήνη, άλλοι τα θεωρούν παράνομο, άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώτικα, άλλοι πασαλιμανιώτικα, ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι αυτό είναι πολιτικό θέμα. Όπως πολιτικό θέμα είναι και το θέμα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Διότι υποτίθεται και όλοι έχουν συμφωνήσει η διεθνής κοινότητα και μάλιστα τώρα βλέπουμε και τη Γαλλία που προσπαθεί να κάνει ένα καινούριο οδικό χάρτη, κάπως έτσι να το πούμε. Όλοι συμφωνούν ότι το θέμα των οικισμών, των συνόρων, της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, της επιστροφής των κατοίκων, των προσφύγων, όλα αυτά είναι θέματα διαπραγματεύσεων. Δεν είναι ποινικό αδίκημα. Ως εκ τούτου πολύ αμφιβάλλω, επαναλαμβάνω, δεν είμαι νομικός, αλλά από τα λίγα που ξέρω, πολύ αμφιβάλλω ότι θα δεχτεί το διεθνές ποινικό δικαστήριο με τέτοια λίστα αναμονής να μπλεχτεί σε ένα πολιτικό, καθαρά πολιτικό διπλωματικό θέμα. Δηλαδή τι θα γίνει με τους οικισμούς ή τι θα γίνει με την Ανατολική Ιερουσαλήμ κλπ. Πολύ αμφιβάλλω. Γι' αυτό λέω ότι ναι μεν μπράβο, καλά έκανε και μπήκε στον οργανισμό, αλλά δεν ξέρω αν θα έχει αποτέλεσμα. Πόσο μάλλον που η δικαιοδοσία του Διεθνές Ποινικού Δικαστηρίου υπάρχει μόνο στα κράτη εκείνα τα οποία υπέγραψαν τη συνθήκη.
Το Ισραήλ, όπως και η Αμερική, δεν έχουν υπογράψει τη συνθήκη. Οπότε δεν μπορεί να τους επιβληθεί κάτι, αφού δεν υπάρχουν στη συνθήκη αυτή. Εδώ είμαστε, καλά να είμαστε, θα δούμε τι θα γίνει. Γεια χαρά!